Το ξεκίνημα της Λάρισας στο 17ο επαγγελματικό πρωτάθλημα δεν ήταν το ιδανικό. Οι Θεσσαλοί γνώρισαν την ήττα από τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, όμως η εμφάνισή τους ικανοποίησε τον τεχνικό της ομάδας Γιάννη Ματζουράκη, που είπε χαρακτηριστικά. Από την παρουσία μέσα στο γήπεδο, καλή, αλλά δεν μας συνέβησε το αποτέλεσμα που δικαιόταν η ομάδα. Σήμερα στη Ριζούπολη η Λάρισα έχει δύσκολο έργο με τον Απόλλωνα Αθηνών. Η παράδοση είναι με την ελαφρά ταξιαρχία τα τελευταία χρόνια, κάτι που ο Γιάννης Ματζουράκης επισημαίνει μαζί με τις άλλες δυσκολίες που έχει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όλοι υποστηρίζουν ότι έτσι είναι. Η παράδοση είναι κατά κράτος υπέρ του Απόλλωνα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο δεν μπορεί να ξεφύγεις χωρίς να το σκέφτεσαι αυτό. Αλλά το δυνατό είναι και εν πάση περιπτώσει η πίστη ξεκινάει από την ώρα που ετοιμάζεις να πας στην παράδοση. Μάλιστα. Σε αυτό το παιχνίδι, κύριε Ματζουράκη, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λάρισα? Εις παρότι έχουμε προβλήματα, όπως είναι ο Προβίδας, έχει ένα πρόβλημα παθολογικό. Ο Στόικας δεν είναι καλά μετά τις κλωτσές που έφεγε στο παιχνίδι της Οριστιάδος και Πηδινό και στη μάτια του Παναθηναϊκού και κάποια επέμβαση που έκανε ο Τσακμακίδης. Αυτά είναι τα τρία προβλήματα που έχουμε. Και φυσικά και του Μήλος. Βεβαίως, αυτό έχει γίνει ήδη χρονιό πλέον. Το ξέρουμε, θα είναι για 6 μήνες αυτό το πρόβλημα. Κύριε Ματζουράκη, πού πιστεύετε ότι θα κριθεί το παιχνίδι? Πιστεύω είναι νωρίς ακόμη. Αυτά τα παιχνίδια, ιδιαίτερα στις πρώτες 5 αγωνιστικές, κρύβουν πάρα πολλές εκπλήξεις, ακριβώς γιατί όλες οι ομάδες δεν έχουν στατροποιήσει κάποιο ρυθμό τους που θα θέλανε. Και βέβαια επαναλαμβάνω ότι ο καταμερισμός δυνάμεων είναι δύσκολος στα αυτά τα πρώτα 5 παιχνίδια και θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες συνθήκες.